μαρτύριος Πένι Ζέλος μαζί με τους αρχηγούς του στρατού βρίσκεται εδώ προκειμένου να υποδεχτούν τον ανώτατο ξένο αξιωματούχο. Η επίσημη τελετή πράγματι θα γίνει στο ενηρόδου του Αττικού, έξω δηλαδή από το Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί θα είναι άλλωστε και η πρώτη στάση του Ρώσου Προέδρου, στο Προεδρικό Μέγαρο και αμέσως μετά στο Μέγαρο Μαξίμου που θα έχει την επίσημη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Παρακολουθούμε την άφηξή του, το πρώτο κομμάτι της υποδοχής. Ο χαιρετισμός του Αγίματος και αναμένουμε και το χαιρετισμό από το Άγημα προς τον Ρώσο Πρόεδρο. Δεν ξέρω αν ο Κώστας Λασκαράτος βλέπουμε και τα μαθητικά τα οποία συνόδευσαν. Τα F-16, τα οποία Κώστα Λασκαράτε είναι αυτά προφανώς που τον συνόδευσαν από την είσοδό του στο ελληνικό FIR μέχρι και την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και βρίσκεσαι. Είναι αυτά ακριβώς. Είναι αυτά ακριβώς. Πάνω που σηκώθηκαν από την 110 πτέρυγα μάχης και με το που μπήκε το ρωσικό αεροσκάφος στο FIR Αθηνών σε ένδειξη τιμής στον Ρώσο πρόεδρο ακολούθησαν, συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος και μόλις αποχώρησαν. Δεδομένου ότι πια ξεκινά επισήμως η επίσκεψη, η διήμερη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Πρώτη στάση βεβαίως η Αθήνα με τις επίσημες επισκέψεις και την υπογραφή σειρά διακηρύξεων και συμφωνιών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ, δηλαδή πολιτικές διακηρύξεις, διακηρύξεις εταιρικής σχέσης, συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ υπουργείων αλλά και συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ φορέων, οργανισμών και πανεπιστημίων. Η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου ξεκινά λοιπόν, βλέπουμε μπαίνει και στο όχημα το οποίο θα τον μεταφέρει στο κέντρο της Αθήνας για να συναντήσει την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου. Άκουσα και σαν νωρίτερα να το επισημαίνεις αυτό. Είναι ιδιαίτερως αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας αυτή την ώρα στην Αττική, στην ελληνική πρωτεύουσα. Καλό είναι πράγματι να αποφύγουν οι πολίτες τις μετακινήσεις τους για να μην ταλαιπωρηθούν, για να διευκολυθούν. Ακόμα και εδώ, στο ελεγχόμενο μέρος του VIP του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν εξαιρετικά αυξημένα σήμερα τα μέτρα ασφαλείας και γινόντουσαν διεξοδικοί έλεγχοι για όλους τους διαπιστευμένους συναδέλφους, τους κάμεραμέν, τους συντάκτες, τους σκηνοθέτες, τους φωτορεπόρτερ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν σε επιφυλακή δυνάμεις στο λεκανοπέδιο και καλό θα ήταν πράγματι να Κώστα, ένα πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, νομίζω το απαντάει η εικόνα, ωστόσο η ανεπίσημη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο σημαίνει ότι αυτή την ώρα φεύγει κατευθείαν για το Προεδρικό Μέγαρο από εκεί για την επίσημη τελετή, για την επίσημη τελετή υποδοχής. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε να καταλήξει το αεροδρόμιο. Αποχωρεί η πομπή. Ξεκινάει η πομπή με κατεύθυνση το Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί θα είναι, νομίζω. Θα έχουμε την υποδοχή από τους Ευζώνους, το Άγημα, το οποίο είδαμε και νωρίτερα όσο είχαμε την κουβέντα εδώ στο στούντιο να βρίσκεται παραταγμένο έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στην Ηρώδου του Αττικού.